Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα μιλήσουμε για τις τροφές που επηρεάζουν τη λειτουργία του θυρεοειδή. Αν πάσχετε από κάποιο πρόβλημα του θυρεοειδή ή έχετε κάποιο γνωστό ή φίλο που πάσχει, είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει για κάποιες τροφές που λένε ότι επηρεάζουν τη λειτουργία του θυρεοειδή, όπως το μπρόκολο, το λάχανο ή τη σόγια. Πιθανόν να έχετε ακούσει επίσης τον όρο βροχοκυλογόνες τροφές, δηλαδή τροφές που προκαλούν ή επιδεινώνουν την βροχοκύλη, μια κατάσταση που συνδέεται με την υπολειτουργία του θυρεοειδή ή τον υποθυρεοειδισμό. Αλλά είναι δυνατόν τροφές τόσο υγιεινές όπως το λάχανο και το μπρόκολο να κάνουν κακό σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα με το θυρεοειδή που τις έχει τόσο πολύ ανάγκη? Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε την απάντηση. Μια τροφή ορίζεται βροχοκυλογόνος αν επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδή, δηλαδή αν κάνει δυσκολότερη τη λειτουργία του θυρεοειδή και την επίδραση των ορμονών του θυρεοειδή στο σώμα. Όπως γνωρίζετε ήδη, η σωστή λειτουργία του θυρεοειδή είναι αναγκαία για να λειτουργεί καλά ο μεταβολισμός. Πριν 100 χρόνια οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που επηρεάζουν τη λειτουργία του θυρεοειδή, καθώς μελετούσαν κουνέλια που έτρωγαν φρέσκο λάχανο σε μεγάλη ποσότητα. Αυτά τα κουνέλια συχνά εμφάνιζαν σημαντική αύξηση του θυρεοειδή αδένα σε όγκο, μια κατάσταση που ονομάζεται βροχοκύλη. Οι τροφές που οδηγούν σε αύξηση του όγκου του θυρεοειδή αδένα ονομάστηκαν βροχοκυλογόνες τροφές. Τα τελευταία 100 χρόνια έχουν περιγραφεί πολλές τροφές που είναι πλούσιες σε βροχοκυλογόνες ουσίες και σήμερα θα παρουσιάσουμε ποιες τροφές είναι αυτές, σε ποιες περιπτώσεις είναι πρόβλημα για την υγεία και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε. Οι βροχοκυλογόνες τροφές περιέχουν ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδή με πολλούς τρόπους, όπως εμποδίζοντας την απορρόφηση του ιουδείου από το έντερο ή την εισρωή του ιουδείου μέσα στο θυρεοειδή αδένα ή εμποδίζοντας την παραγωγή της TSH που διεγείρει την παραγωγή θυροξίνης, δηλαδή της κύριας ορμόνης του θυρεοειδή, ή με άλλους τρόπους. Όταν ο θυρεοειδής δεν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται μια κατάσταση που ονομάζεται υποθυρεοειδισμός. Οι βροχοκυλογόνες ουσίες συχνά είναι ουσίες που μπορεί να έχετε ακούσει να είναι πολύ καλές για την υγεία, όπως τα θειοκιανικά και τα φλαβονοειδή, ουσίες με ισχυρή αντιοξυδωτική δράση που προστατεύουν τα αγκία μας, ή τη ρυσβερατρόλη στο κόκκινο κρασί και τις κατεχίνες στο πράσινο τσάι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε ποιες τροφές περιέχουν βροχοκυλογόνες ουσίες. Όλοι έχετε ακούσει για τα εξαιρετικά υγιεινά σταυρανθή. Τα σταυρανθή είναι μια ομάδα λαχανικών τα οποία είναι διάσημα για την ωφέλιμη δράση τους στην υγεία μας και για την ισχυρή αντικαρκινική τους δράση. Δυστυχώς όμως τα σταυρανθή είναι πλούσια σε βροχοκυλογόνες ουσίες. Τα πιο διάσημα σταυρανθή είναι το μπρόκολο και το κουνουπίδι, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελών, το κέιλ ή λαχανίδα, το σπανάκι και το γουασάμπι. Άλλα φρούτα και λαχανικά και ξηρή καρπή που είναι επίσης πλούσια σε βροχοκυλογόνες ουσίες είναι το καλαμπόκι, ο λιναρόσπορος, το κεχρί, τα ροδάκινα, τα αράπικα φιστίκια, τα αχλάδια, το κουκουνάρι, οι φράουλες και οι γλυκοπατάτες. Τέλος, πλούσιες σε βροχοκυλογόνες ουσίες είναι και οι τροφές που προέρχονται από σόγια, όπως το γάλα σόγιας, το τόφου, το ενταμάμε και το τέμπε. Όπως έχουμε πει επανελειμμένα, όλες αυτές οι τροφές είναι εξαιρετικά υγιεινές και θα πρέπει να υπάρχουν σε αυθονία σε κάποιον που θέλει να ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι κάποιος που δεν έχει πρόβλημα με το θυρεοειδή, δηλαδή δεν έχει κάτι διαγνωσμένο, πρέπει να ανησυχεί, πρέπει να φροντίσει να περιορίσει αυτές τις τροφές? Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη και απλή. Όχι σε καμία περίπτωση. Εάν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα με το θυρεοειδή διεγνωσμένο από ενδοκρινολόγο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίσετε αυτές τις τροφές που είναι τόσο καλές για την υγεία. Αν όμως έχετε υποθυρεοειδισμό διεγνωσμένο από ενδοκρινολόγο και λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή για αυτό το λόγο, τότε πάλι δεν πρέπει να τις αποφεύγετε αυτές τις τροφές, αλλά πρέπει να πάρετε κάποια μέτρα για να προστατευτείτε από τις βροχοκυλογόνες ουσίες που περιέχουν αυτές τις τροφές. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα τρώτε αυτές τις τροφές σωστά, ώστε να μην επιβαρύνει το πρόβλημα υγείας που έχετε. φροντίστε ώστε η διατροφή σας να έχει μεγάλη ποικιλία τροφών, ώστε να μην καταλήγετε να τρώτε συχνά τροφές που είναι πλούσιες σε βροχοκυλογόνες ουσίες, αλλά και ταυτόχρονα να λαμβάνετε πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Μαγειρέψτε όλες τις τροφές που προανέφερα που είναι πλούσιες σε βροχοκυλογόνες ουσίες. Το μαγείρεμα αυτών των τροφών καταστρέφει ένα ένζυμο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι βροχοκυλογόνες ουσίες μέσα στην τροφή. Πριν καταναλώσετε κάποια από αυτά τα λαχανικά που ανέφερα, πρέπει είτε να τα τσιγαρίζετε, είτε να τα ψήνετε, είτε να τα μαγειρεύετε στον ατμό ή στην κατσαρόλα. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσετε πάρα πολύ την περιεκτικότητά τους σε βροχοκυλογόνες ουσίες. Βουτήξτε την τροφή που είναι πλούσια σε βροχοκυλογόνες ουσίες μέσα σε βραστό νερό για 30 με 60 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο λαχανικό ή φρούτο για να φτιάξετε smoothie και δεν θέλετε να το μαγειρέψετε, μπορείτε να το βυθίσετε σε βραστό νερό για 30 με 60 δευτερόλεπτα και αυτό θα μειώσει δραματικά την περιεκτικότητα της τροφής σε βροχοκυλογόνες ουσίες. Αυξήστε την κατανάλωση ιωδίου και σεληνίου. Σε προηγούμενο βίντεο έχω μιλήσει εκτεταμένα και έχω εξηγήσει πως το ιόδιο, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος είναι ουσίες εξαιρετικά σημαντικές για τη σωστή λειτουργία του θηροειδή. Μάλιστα συστήνω και τροφές που είναι πλούσιες σε αυτά τα ιχνοστοιχεία. Θυμίζω ότι το ιόδιο το παίρνουμε από το αλάτι και μόλις μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι καλύπτει τις καθημερινές μας ανάγκες σε ιόδιο. Αξίζει να δείτε το παραπάνω βίντεο για να μπορείτε να επιλέξετε τροφές που είναι πλούσιες σε σελήνιο και ψευδάργυρο και να εξασφαλίσετε επαρκή ποσότητα ιχνοστοιχείων που θα φροντίσουν τη σωστή λειτουργία του θηροειδή. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω αυτό που είπα και νωρίτερα. Αν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με το θηροειδή, δεν είναι ανάγκη να ανησυχεί, ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλάξει τη διατροφή του σε σχέση με τις τροφές που είναι πλούσιες σε βροχοκυλογόνες ουσίες. Αλλά ακόμα και αν κάποιος πάσχει από υποθυροισμό, πάλι αν ακολουθεί μια διατροφή με πολλά φρούτα και λαχανικά και έχει ποικιλία στη διατροφή του και μαγειρεύει πριν καταναλώσει τις τροφές που είναι πλούσιες σε βροχοκυλογόνες ουσίες, τότε δεν έχει λόγο να ανησυχεί. Να τονίσω ότι οι βροχοκυλογόνες τροφές, όπως είπα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ θρεπτικές και πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας. Και σίγουρα τα ωφέλη τους ξεπερνάνε τους κινδύνους εάν καταναλώνονται σωστά και σε μέτρο, ακόμα και για τα άτομα που έχουν πρόβλημα με το θηροειδή. Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν θέλετε το θηροειδή σας να λειτουργεί όσο πιο καλά γίνεται, να μην καπνίζετε και να φροντίζετε να έχετε φυσιολογικό βάρος, γιατί αυτά τα δύο κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά στο θηροειδή, όπως έχουμε ξαναπεί. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.